σαλάτα. Να ξέρω πως γυρίζεις γυμνός μες στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Τον μάτσο και ταλαντούχο Νίκο Αναδιώτη συνάντησε η Μυρτό Τζοτζόκου και της αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που έληξε άδικα όπως όλοι γνωρίζουμε. Γιατί έφυγες και πήγες στην εκπομπή της Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και δεν έμεινες στο Happy Day? Με βαριά καρδιά το έκανα, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου είχε γίνει πρόταση για να συμμετέχω στη δικαίωση στο σύριαλ του Μέγκα που παίζονταν πέρσι όλη τη σεζόν. Οπότε το να ξυπνάω στις 6 ώρα το πρωί, να τελειώνω 10:30 από το Happy Day και να φεύγω μετά κατευθείαν να πει. Ξέρεις, δεν είναι τόσο ότι δεν άντεχα το πρόγραμμα, όσο το ότι είμαι σίγουρος ότι κάτι δεν θα έκανα καλά από τα δύο. Θα μου πεις τώρα και πήγε Σαββατοκύριακο, το κάνεις καλά? Όχι, αλλά Δεν το έκανες καλά. Όχι, θεωρώ ότι δεν το έκανα καλά. Γιατί, τι έφταξε? Εμένα δεν μου άρεσε, ας πούμε. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, δεν ήμουν ο Νίκος που ξέρω, δεν προσέφερα αυτό που ήθελα. Τώρα τι φταίει σε αυτό? Φταίω σίγουρα εγώ πρώτα. Και μετά εννοείται και κάποιοι άλλοι τώρα. Μήπως ήθελες... Θα έκανε τηλεοπτική εκπομπή με την όμορφη σύζυγό του, αν τους γινόταν πρόταση? Όχι. Γιατί, το φοβάσαι? Όχι, ή δεν θες να εκτεθείς τόσο πολύ? Δεν υπάρχει λόγος τώρα να εκθέσω την οικογένειά μου, ας πούμε, στην τηλεόραση. Πώς ήταν η συνεργασία του με τη σεξι Χριστίνα Παπά πάνω στη σκηνή? Εδώ πρέπει να σημειώσω, λατρεμένοι, ότι υπήρξαν ζευγάρι 10 χρόνια πριν. Πάντα τα καλύτερα, η Χριστίνα. Πάντα! Με την Χριστίνα γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και πάρα πολλά χρόνια, όπως ανέφερες. Οπότε ξέρεις, τώρα είμαστε δύο καλοί φίλοι. Είμαι τέτοιος χαρακτήρας και άνθρωπος. Δηλαδή δεν κρατάω κακία, δεν κρατάω. Συγχωρώ εννοείται, γιατί θέλω να με συγχωρούν.